εκκλησιαστική παρέμβαση. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο. Αγαπητοί ακροατές, καλωσορίσατε και στη σημερινή μας εκκλησιαστική παρέμβαση, στην οποία φιλοξενούμε σήμερα ένα εκλεκτό προσκεκλημένο, τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, κύριο Νικόλαο, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για ακόμα μια φορά, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Μακαριωτάτου, για να μας ομιλήσει στα πλαίσια του θεολογικού σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή κάθε χρόνο, και με την ευκαιρία αυτή τον προσκαλέσαμε και στην εκπομπή μας αυτή για να κάνουμε μια εκκλησιαστική παρέμβαση σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το θέμα της ανανέωσης της λατρευτικής ζωής και της εκκοσμίκευσης. Δεν ξέρω αν είναι εύστοχος αυτός ο τίτλος, θα μας πει ο Άγιος Μεσογείας τι είναι τέλος πάντων αυτή η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας που έχει τόση μεγάλη σημασία για τη ζωή των πιστών. Καλωσορίσατε, Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας και σας προκαλούμε λοιπόν να μας πείτε τι είναι αυτή η λατρευτική ζωή την οποία έχουμε τόση ανάγκη μέσα στην Εκκλησία μας. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να εκφράσω τη δημόσια και μια ακόμη φορά τη χαρά μου για το γεγονός ότι μου δίνεται η ευκαιρία να βρεθώ ως προσκυνητής εδώ στην Κύπρο και ως κοινωνός της πνευματικής της ζωής και της μαρτυρικής της πορείας. Και αυτό δεν είναι βέβαια μια φιλοφρόνηση που πρέπει να την πούμε, και έτσι σε εντελώς συμβατικά και εγώ την αναφέρω, αλλά είναι κάτι που πηγαία βγαίνει από την δική μου την καρδιά και θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω και μάλιστα αν υπάρχει στο μέλλον και άλλη ευκαιρία, μετά πολύ χαρά θα ερχόμουν. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο πλέον ότι είσαστε συνεργάτης στο έργο αυτό που μας ανέθεσε ο Θεός και έτσι σας βλέπουμε. Μα λίμον, όλοι είμαστε συνεργάτες μέσα στον αμπελόνα του Κύριου και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το να νιώθουμε αδελφοί με κοινό στόχο, κοινή πορεία, κοινό πνεύμα, ομοήθεια, ομοψυχία, ισοψυχία, που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και το θέμα της λατρείας που είπατε, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο κεντρική θέση έχει η Θεία Λατρεία στην Εκκλησία μας. Ίσως δεν την ζούμε έντονα. Ζούμε περισσότερο τη λατρεία σαν ένα τυπικό καθήκον, παρά σαν κάτι το οποίο από μόνο του μοιάζει με μια πηγή, με έναν ποταμό που βγάζει την χάρη του Θεού και το οποίο μπορούμε εμείς να το προσλαμβάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να ζήσουμε αυτή τη μυστική κοινωνία μας με τον Θεό. Τώρα αυτά είναι λίγο μεγάλες λέξεις, να τα πω λίγο πιο απλά. Στην Εκκλησία θα μπορούσε να πηγαίνουμε έτσι για να δηλώσουμε την ορθόδοξη χριστιανική μας ταυτότητα. Ίσως στο εξωτερικό οι ομογενείς, όπου χρειάζονται να έχουν την ταυτότητά τους δηλωμένη περισσότερο από εμάς, που είναι δεδομένη κατά κάποιον τρόπο στις παραδοσιακές χώρες, να νιώθουν αυτή την ανάγκη να το κάνουν μέσω ενός καθήκοντος εκκλησιασμού. Αυτό όμως είναι καλό, είναι, αλλά είναι λίγο, δεν είναι αυτό που είναι η λατρεία. Η λατρεία είναι όταν μαζεύονται όλοι οι πιστοί στο ναό με εκπρόσωπό τους τον ιερέα και βάζουν όλο τον πόθο και την ανάγκη τις σχέσεις τους με τον Θεό μέσα στα Άγια Λόγια των Ιερών Ακολουθιών. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη Θεία Λειτουργία, που είναι το αποκορύφωμα της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας, γίνεται με τον Σπερινό, με τον Όρθρο, γίνεται κατά την τέλεση των άλλων μυστηρίων, όπως είναι του βαπτίσματος και του γάμου, γίνεται επίσης στις ακολουθίες της παρακλήσεως, των χαιρετισμών που τόσο βαθιά ακουμπούν την ψυχή μας. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Εκκλησία, στην ουσία δεν κάνουμε ένα καθήκον, αλλά ετοιμάζουμε την ψυχή μας να δεχθεί δύο πράγματα πολύ σπουδαία.
Το ένα είναι ότι είμαστε μέλος μιας κοινότητος που ονομάζεται αδελφότητα, που είναι, είμαστε όλοι δηλαδή αδελφοί και είμαστε από κοινού ενώπιον του Θεού, και το δεύτερο είναι η ετοιμασία μας να δεχθούμε την χάρη και την ευλογία του Θεού ενεργό στην ψυχή μας. Όχι να φύγουμε με μια ικανοποίηση ότι πήγαμε και αυτή τη φορά στην ακολουθία, αλλά να φύγουμε ανανεωμένοι από μέσα μας. Είπατε για την αναγέννηση κατά κάποιο τρόπο της λατρευτικής ζωής. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Η λατρευτική ζωή προσφέρεται σαν ένα πιάτο εύγευστο, γεμάτο θερμίδες και γεμάτο ουσία, που μπορεί ο κάθε ένας να το απολαύσει και από το οποίο να αντλήσει την υγεία του, να γίνει πολίτης της Βασιλείας του Θεού από αυτόν τον κόσμο. Και έτσι πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε μόλι αφού ζεσταθεί ο καθένας μας με τον προσωπικό του αγώνα, με την προσωπική του προσευχή, με την προσωπική του επιθυμία να συναντήσει το Θεό, πηγαίνουμε πλέον στην κοινή λατρεία, όπου μαζευόμαστε όλοι μαζί μέσα στο ναό και σηκώνουμε το βάρος της αναζήτησης της χάριτός του από κοινού. Σας άκουγα που κάνατε αναφορά τόσο στην Θεία Λειτουργία όσο και στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο γάμος, το μυστήριο του βαπτίσματος και γενικά η όλη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Και έχοντας υπόψη μου και ένα βιβλίο το οποίο γράψατε, εκεί που δεν, με τίτλο «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός», το οποίο έχουμε εδώ μπροστά μας και θα δούμε και σε αυτό, μου γεννήθηκε η εξής απορία. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, για παράδειγμα. Εκεί είναι οι εικόνες, οι αγιογραφίες, το όλο το λειτουργικό το οποίο γίνεται κλπ. Το ίδιο και στη βάπτιση, το ίδιο και στο γάμο και στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Και καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά τα εξωτερικά, τα λειτουργικά, απορροφούν την προσοχή μας κλπ. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα από όλα αυτά, τελικά, πού φαίνεται ο Θεός? Καταρχάς, εγώ το βιβλίο αυτό, «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός», το έγραψα για να φανερώσω, να διευκολύνω μάλλον, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στις καταστάσεις του πόνου, του θανάτου, του τραγικού θανάτου, της τραγικότητας της ζωής, που νομίζει κανείς ότι είναι απόνο Θεός, τα χάνει. Αν ήθελα να γράψω για τη λατρεία ένα βιβλίο, θα το έγραφα «Εκεί που φαίνεται ο Θεός». Πώς φαίνεται αυτό? Όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, λένε οι ψάλτες, «Είδομεν το φως του αληθινών», το είδαμε το φως του αληθινών, «Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον», «Χριστέ το φως του αληθινών», λέμε. Άρα αυτό που είδαμε είναι ο Χριστός. Και ο Θεός ορώμενος είναι μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν μεταλαμβάνουμε, όταν έχουμε τον αμνό, τον Άγιο Άρτο, αυτό είναι η ορατή διάσταση του Θεού, αν μπορώ να το πω, μέσα από το μυστήριο. Εάν πάμε εντελώς τυπικά, για να κάνουμε το καθήκον μας, ονομάζουμε το γάμο, όπως είπατε προηγουμένως, μέγα μυστήριο, αλλά εμείς πάμε μόνο και μόνο για να δούμε πώς είναι εντυμένη η νύφη, και προσπαθούμε να βγάλουμε μόνο φωτογραφίες για να διαπιστώσουμε τα εξωτερικά σωρώμενα, δεν πρόκειται να δούμε Θεό. Θα δούμε μόνο κοινωνική σχέση, θα δούμε επικοινωνία προσώπων, θα δούμε φώτα, πανηγύρια, ποικιλίες εξωτερικού διακόσμου και τίποτα άλλο. Αν πάμε στη Θεία Λειτουργία για να δούμε ποιος είναι ο καλός παπάς και ποιοι είναι οι καλοί ψάλτες, θα μείνουμε σε εξωτερικά ακούσματα, όπως σε εξωτερικές εικόνες. Τι ωραίο πράγμα όμως που είναι κανείς να φύγει από τα ορατά στα μη ορώμενα και εκεί να διαπιστώσει το Θεό. Να φύγει, θυμούμαι που διάβαζα σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το πώς οι πατέρες σε μια σκήτη μετά τη Θεία Λατρεία, ακόμη και των πανηγύρεων, έφευγαν ο καθένας στα κελιά του, πίνανε σιωπή έναν καφέ για την χαρά της κοινωνίας μεταξύ τους και λέγανε μια ευχή μόνο, τίποτε άλλο, και
και αμέσως μετά πήγαινε ο καθένας στο κελί του για να κρατήσει την ατμόσφαιρα της λατρείας. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτό στο οποίο είμαστε εμείς εκτεθειμένοι εδώ στον κόσμο. Έχουμε και την ανάγκη μετά τη Θεία Λατρεία, έχουμε τα παιδάκια μας, έχουμε μια δυσκολία λίγο να ζήσουμε περισσότερο μυστικά την ατμόσφαιρα της Θείας Λειτουργίας ή μιας ακολουθίας. Έχουμε την ανάγκη της επικοινωνίας με τους άλλους αδελφούς μας σε μια δύσκολη κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε με πολλά προβλήματα. Παρά τα αυτά, το κενό το αντικαθιστά, το υποκαθιστά ο Θεός με τον αγνό πόθο και την ταπεινή επιθυμία μας. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας ασκητής σε ένα καταπληκτικό εκκλησάκι, σε μια υπόρρεια του Αγίου Όρους και να προσεύχεται λιγότερο και να ζει το Θεό λιγότερο, την παρουσία του Θεού λιγότερο από όσο μια μητέρα που έχει δύο παιδάκια που ενοχλούν, που κάνουν θόρυβο, αλλά με πολύ υπομονή, με ευλάβεια, με ευγένεια, προσπαθεί να τους δώσει τον σεβασμό και την αίσθηση ότι είναι ο Θεός παρόν. Ο Θεός αναπληρώνει. Και αναπληρώνει γιατί βλέπει τις διαθέσεις των ανθρώπων, δίνει και εξωτερικές προϋποθέσεις, δίνει και πλούσια την ευλογία του, όπου δεν υπάρχουν αυτές. Στη Θεία Λειτουργία πάμε για να αποκτήσουμε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ένα, το είναι το λιγότερο. Το δεύτερο, το περισσότερο, είναι να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Και απλώς να τον δούμε, αλλά να είμαστε εν αυτό και αυτός εν ημίν. Δηλαδή να μπούμε μέσα στη βασιλεία του, να τον συναντήσουμε και να ανοίξουμε την καρδιά μας, να έρθει η χάρις του και να ενωθούμε έτσι μαζί του. Αυτό είναι τόσο ωραίο, τόσο σημαντικό, τόσο αναγκαίο και τόσο δυνατό. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Αν αισθανόμασταν ότι αυτό είναι το μυστήριο σε έναν γάμο, αισθανόμαστε ότι έρχεται η χάρις του Θεού πάνω σε αυτό το ζευγάρι που αγνά έτσι έχουν γνωριστεί μεταξύ τους και δίνει ο ένας την εμπιστοσύνη του στον άλλον για να ζήσουν ισόβια μαζί και να δεχθούν από την ευλογία του Θεού και να πάρουν τη δύναμη του να αντέξουν σε αυτήν την δύσκολη και ανηφορική πορεία της ζωής. Να αποκτήσουν παιδάκια, να τους δώσει ο Θεός υπομονή αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, να τους χαρίσει άλλες παρηγοριές όπου εκείνος γνωρίζει, κυρίως όμως να τους δώσει την αίσθηση της δικής του παρουσίας. Όταν λοιπόν πάμε στον γάμο για να προσευχηθούμε και επίσης να δεχθούμε αυτή την έκχυση της χάριτος του Θεού που γίνεται για να ενώσει το ζευγάρι και όχι να μείνουμε μόνο στους εξωτερικούς τύπους και στα εξωτερικά στοιχεία, καταλαβαίνει κανείς πόσο η ψυχή μας μαλακώνει με αυτήν την ψηλή βροχή της χάριτος του Θεού. Άλλο πράγμα, πηγαίνουμε σε μία βάπτιση. Δεν έχει σημασία αν το παιδάκι θα κλάψει ή δεν ξέρω πώς, τι εξωτερική φασαρία θα γίνει. Σημασία έχει ότι εκείνη τη ψυχή, εκείνη τη στιγμή όλη η Εκκλησία υποδέχεται μια νέα ψυχή μέσα στις τάξεις της και είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός και αυτό είναι πολύ μεγάλο, εγώ θα το έλεγα, κοσμικό γεγονός. Με αυτόν τον τρόπο όταν προσεγγίζει κανείς τη λατρεία, εκεί αισθάνεται τον Θεό. Είναι παρόν ο Θεός. Κάθε προσέγγισή μας στην Εκκλησία πρέπει να είναι μια αναζήτηση της παρουσίας Του. Όχι η επιτέλεση του καθήκοντός μας. Το είπα και προηγουμένως και γι' αυτό το ξαναλέω, γιατί εμείς λέμε ότι ο καλός χριστιανός πηγαίνει στην Εκκλησία. Σωστό είναι αυτό. Αλλά εμείς δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Πάμε όμως αγνά και αληθινά στην Εκκλησία με μόνο πόθο να δοθούμε και να πάρουμε τον Χριστό και να πάρουμε τη χάρη και την ευλογία. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, ότι ο Θεός είναι παρόν και εμείς πηγαίνοντας ή συμμετέχοντας καλύτερα στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, εκεί συναντούμε τον Θεό. Είναι μια συνάντηση δηλαδή της χάριτος του Θεού που αποκαλύπτεται ή είναι παρούσα, αν θέλετε, μέσα στην όλη μυστηριακή της ζωή της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, Θεοφιλέστη. Παντού είναι. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας να βλέπουμε την παρουσία Του. Είναι πάρα πολύ ευλογημένο και πάρα πολύ καλό
να μάθει κανείς το ψαλτήρι. Όχι να το μάθει απ' έξω ως αράδες λέξεων, αλλά να μάθει το ψαλτήρι ως έκφραση της κοινωνίας, της ψυχής με τον Θεό. Του λέω αυτό γιατί είναι, σκεφτόμουν πολλές φορές αυτόν τον Δαβίδ, έναν βασιλιά, περίφροντι, γεμάτο από μέρημνες, από αγωνίες, από προβλήματα, προβλήματα με τα παιδιά του, προβλήματα με τους εχθρούς, προβλήματα με τον εαυτό του. Και αυτός να προσφεύγει, να ξεχωρίζει ώρα για να ακουμπήσει στο Θεό. Γι' αυτόν ο Θεός είναι πραγματικότητα. Δεν είναι το θέμα του αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, αν είναι παρόν, αν δεν είναι παρόν. Είναι το πώς θα αναπτύξω τη σχέση κοινωνίας μαζί του. Αυτό είναι και σήμερα. Έχουμε ανάγκη να φύγουμε από το πρόβλημα της παρουσίας του Θεού και να περάσουμε στην κατάσταση της κοινωνίας μαζί του. Πώς ο Θεός που υπάρχει, που είναι παρόν, που είναι προσφερόμενος και που είναι προσδεχόμενος, θα μπορέσει να γίνει και από μας κοινωνούμενος. Δηλαδή να έχουμε μια κοινωνία μαζί του. Να σηκωθώ το πρωί και να πω, αχ Θεέ μου, δόξα Σε, και αυτό το πράγμα να μου γεμίσει την καρδιά. Να φύγω κουρασμένος το βράδυ και πέφτοντας να κοιμηθώ να μου είναι η αίσθηση ζωντανή ότι είμαι σε κοινωνία με τον Θεό. Και πολύ περισσότερο να πάω στην εκκλησία με προσδοκία να γίνει μυστηριακά η κοινωνία σε πληρέστερο βαθμό. Αυτό το πράγμα δεν κουράζει. Λένε μερικοί, μα όλη την ώρα για τον Θεό θα σκέφτομαι, θα κουραστώ. Μα δεν σκέπτεσαι, αγαπάς. Όταν δύο, ένα ζευγάρι γνωριστούν και αγαπηθούν, δεν θέλει προσπάθεια ο ένας να σκέφτεται τον άλλον. Είναι αδύνατο ο ένας να ξεχνάει τον άλλον. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό και γι' αυτό ονομάζεται, χρησιμοποιεί η λέξη ερωτικός σύνδεσμος. Για να απεικονίσει ακριβώς αυτήν την συνέχεια, την ένταση, την δύναμη η οποία αναπτύσσεται μεταξύ ημών και του Θεού. Το μόνο που μας μένει, το πρώτο που πρέπει να επιδιώξουμε σήμερα στον 21ο αιώνα είναι η κοινωνία του Θεού. Τίποτε άλλο. Έχω δύο, αν θέλετε, ερωτήματα να θέσω για να βοηθήσω έτσι περισσότερο στην εμβάθυνση του θέματος, να το κατανοήσουμε καλύτερα. Όταν είπα ότι μέσα στη λατρεία είναι παρόν ο Θεός και εκεί συναντούμε τον Θεό και ερχόμαστε σε κοινωνία, είπατε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και άρα κανείς μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό όπου και αν βρίσκεται. Αναντήρητα. Άρα τίθεται ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων. Είναι ανάγκη να πάω στον ναό, στη Θεία Λειτουργία ή στο τάδε μυστήριο για να έρθω σε αυτή την κοινωνία την προσωπική με τον Θεό, να αποκτηθεί αυτή η αγαπητική σχέση την οποία αναφέρατε? Δεν μπορώ αυτό το κάνω από το σπίτι μου, δεν είναι αρκετό? Ή να πάω σε ένα εξοκλήσι μόνος μου που υπάρχει και ησυχία και υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα κλπ. Για να έρθω σε αυτή την κοινωνία αγάπης με τον Θεό, πρέπει να πάω στην Θεία Λειτουργία, να σηκωθώ το πρωί στις 6:30-7 και λοιπά να πάω στην εκκλησία? Είναι αλήθεια ότι κανείς μπορεί να συντηρηθεί στη ζωή και με μαρούλια, αλλά μπορεί να, άμα υπάρχει δίπλα του το φιλέτο, να το καταβροχθήσει για να πάρει περισσότερη ουσία ζωής. Οπωσδήποτε είναι πολύτιμο πράγμα και το κελί, το δωμάτιο, το εκκλησάκι, η καταμόνα σχέση με το Θεό. Αλλά μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας, και γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, για να αποκτηθεί η κοινωνία με τον Θεό, πρέπει προηγουμένως να αποκτηθεί η κοινωνία με τους ανθρώπους. Η κοινωνία με τους ανθρώπους έχει δύο σκέλη. Η μία είναι η κοινωνία της αγάπης και η άλλη είναι η κοινωνία της πίστεως. Κοινωνία της αγάπης σημαίνει να νιώσω ότι ο άλλος είναι αδελφός μου, ότι είναι παιδί του Θεού, ότι είναι κομμάτι μου, ότι μαζί του μπορώ να μοιραστώ τη χαρά και τη λύπη μου. Αλλά η κοινωνία της πίστης είναι ότι μπορώ μαζί του να μοιραστώ και την κοινή πίστη στο Θεό. Όταν λοιπόν πάμε στην Θεία Λατρεία, πάμε επίσης γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το μαζί, αυτό το κοινό, αυτό που δημιουργεί την αίσθηση του ομόψυχου, του ισόψυχου, της ομοήθειας,
της κοινής αναζητήσεως. Αυτό ένα πράγμα που κάνει είναι ότι μας διασφαλίζει από τις πλάνες, ότι μπορεί εγώ να φαντάζομαι κάπως τη σχέση μου με τον Θεό μόνος μου ότι είναι καλή και να είμαι σε στραβό δρόμο, ενώ έτσι είμαι στο σίγουρο δρόμο που έχει η Εκκλησία. Και το δεύτερο είναι ότι αισθάνομαι τη δύναμη αυτής της κοινωνίας μεγαλύτερη, καθώς αυτή ενισχύεται από την πίστη του διπλανού μου. Άλλο πράγμα είναι στέκομαι μόνος μου με ό,τι εγώ έχω ενώπιον του Θεού, και άλλο είναι ότι σας έχω εσάς δίπλα μου και χαίρομαι τη χάρη και του Θεού επάνω σας και τη δική σας πίστη σαν κομμάτι της δικής μου ανάγκης. Και έτσι όλοι μαζί βρισκόμαστε στην... Ας έχει φασαρία. Όταν κάνω αγάπη για τον διπλανό μου, ο οποίος βήχει όλη την ώρα, γιατί έχει κρυολόγημα, και αυτό το μεταφράζω σε μια ανοχή. Αυτό το πράγμα είναι κοινωνία μαζί του. Αυτό βοηθάει πολύ στην κοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι εμπειρία της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, το να ζήσω την λατρεία ως κοινή παράσταση εν τη Εκκλησία ενώπιον του Θεού, αυτό το πράγμα είναι το φιλέτο που μίλησα προηγουμένως και το οποίο είναι η ασφαλή στροφή. Είναι η σίγουρη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν άλλο πράγμα είναι προσεύχομαι στο σπίτι μου και άλλο μετέχω του μυστηρίου που επιτελείται στην Εκκλησία. Στο ξοκλήσι που είπατε προηγουμένως ότι θα πάω να προσευχηθώ μόνος μου. Στο σπίτι μου θα είμαι μόνος μου. Στη Θεία Λειτουργία όμως γίνεται η επίκληση, η μεταβολή του άρτου και του ίνου, έχουμε τη φυσική παρουσία του Χριστού, του Θεού, ζώντος μέσα από το μυστήριο. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ο Χριστός στο σπήλαιο της Βηθλέμ και εγώ να κάθομαι στο σπίτι μου στη Βηθλέμ, προσευχόμενος. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ο Χριστός ταπεινούμενος και κενούμενος στο ιερό θυσιαστήριο του ναού και εγώ να είμαι στο σπίτι μου απόν. Μπορώ να είμαι απόν αν είμαι άρρωστος, αν έχω ένα πρόβλημα, αν οι συνθήκες της ζωής μου δεν μου το επιτρέπουν, και η Εκκλησία τότε με εντάσσει με τη δική της προσευχή, τη λειτουργική προσευχή στους παρόντες, όταν λέει υπέρ των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσεύχεται η Εκκλησία και τους φέρνει μπροστά στη λατρεία αυτούς οι οποίοι για εύλογες αιτίες ή μια κατανοητή αιτία είναι απολελειμμένοι, είναι απολυφθέντες, δεν είναι παρόντες. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια δεν είναι ότι πρέπει να πάμε στη λατρεία. Δεν αντέχουμε να μην πάμε στη λατρεία όταν αυτή υπάρχει και επιτελείται δίπλα μας. Δεν είμαστε ποιμένες που μένουν στα πρόβατά τους μόνοι τους αγραβλούντες, αλλά είμαστε ποιμένες που όταν δουν τους αγγέλους τρέχουν στο σπήλαιο. Έτσι ακριβώς κάνει αυτός ο οποίος διψά για τον Θεό και μέσα στην Εκκλησία ζει την προσδοκία της παρουσίας του. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει και γίνεται μέσα στη γενικότερη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας είναι μια κατάσταση, θα έλεγα, προσευχής. Αλλά μου φαίνεται ότι κάπου έχουμε μπερδέψει αυτό το θέμα της προσευχής. Ίσως να νομίζουμε ότι προσευχή είναι να διαβάσουμε κάποια κείμενα και έχουμε την αίσθηση ότι διαβάζοντας τα κείμενα αυτά έχουμε προσευχηθεί στον Θεό. Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι πιο βαθύτερο, πιο ουσιαστικό η προσευχή και δεν εξαντλείται μόνο σε αυτό, στην ανάγνωση δηλαδή κάποιων κειμένων που έστω τα έχει βάλει η Εκκλησία σε κάποια τάξη, σειρά, το λεγόμενο τυπικό. Το τυπικό είναι πολύτιμο πράγμα για την Εκκλησία, είναι το σκεύος μέσα στο οποίο μπαίνει ο θησαυρός, το νερό, το ζών είδωρ. Συγγνώμη, για να βοηθήσω λίγο περισσότερο, δηλαδή, το λέω αυτό για να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, πώς θα ξεφύγουμε από αυτά τα εξωτερικά, τα τυπικά και να πούμε σε κάτι πιο, που είναι αναγκαία. Βεβαίως είναι αναγκαία. Αλλά να πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Έτσι. Άλλο πράγμα λέω προσευχές και άλλο προσεύχομαι. Άλλο πράγμα τρώω νηστίσιμα φαγητά και άλλο νηστεύω. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι μπορεί να φάμε εκπληκτικά νηστίσιμα φαγητά, χημικώς αποδεκτά,
κατά τους κανόνες της Εκκλησίας και η ψυχή μας να μην πάρει αίσθηση υγιούς στέρησης, νηστείας, υποβοηθητικής της μετανοίας, αντίστοιχα και με την προσευχή. Μπορούμε να διαβάσουμε παρακλήσεις, χαιρετισμούς, απόδειπνα, ευχές και η καρδιά να μην πάρει χαμπάρι για το τι συμβαίνει. Να μην πάρει την είδηση, την πληροφορία. Θα μπορούσε να μην διαβάσουμε πολλές προσευχές και να κάνουμε έναν αναστεναγό μετανοίας. Το ακούσαμε την περασμένη Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός ηλάστε την το αμαρτωλό. Φοβερή προσευχή. Θα το ακούσουμε την προσευχή Κυριακή με τον Άσοτο. Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου και ουκέ τιμή άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστήρων σου. Έτσι αποφασίζει να το πει. Έτσι το λέει από μέσα του. Άσχετα αν μόλις φτάσει στον πατέρα του τελευταίο κομμάτι, δεν του επιτρέπει ο πατέρας να το πει. Το ποιησόν με ως ένα των μυστήρων σου. Αυτό το πράγμα τι δείχνει? Ότι ασφαλώς οι προσευχές αποτελούν το όχημα, οι λέξεις των προσευχών, πάνω στο οποίο μπαίνει αυτή η ανάγκη της σχέσης με τον Θεό. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Αν δεν είναι καρδία η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, αν δεν έχουμε τη δίψα. Θα πείτε πώς γεννάται η δίψα. Γεννάται η δίψα αν καταλάβεις ότι είναι στεγνό το στόμα σου. Και μην μου πείτε ότι δεν είμαστε στεγνοί από βιώματα. Είμαστε στεγνοί και ως εκκλησία στην εποχή μας από ιερά βιώματα. Αυτό θα μπορούσε να μεταστραφεί σε δίψα, σε πόθο Θεού. Γι' αυτό θέλει την ένεση της πίστεως και την απόφαση ενός αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Για να πάω να πάρω εγώ, αν θέλω να πάρω ένα φόρεμα, ξέρω εγώ, από τσουβάλι, θα δώσω 5 ευρώ. Αν είναι το ρούχο αυτό από βαμβάκι, θα δώσουμε 15 ευρώ. Αν είναι από μετάξι, θα δώσεις 50 ευρώ. Όσο πιο πολύ δίνεις, τόσο πιο πολύ σου δίδεται. Και ο Θεός είναι σαν ένας πάροχος ύδατος που προσφέρει, ένας ποταμός. Πηγαίνεις με ένα ποτηράκι του κονιάκ, αυτό θα σου δώσει. Αν πας ένα ποτήρι του κρασιού, αυτό θα σου γεμίσει. Αν πάρεις ένα ποτήρι του νερού, πιο πολύ θα πάρεις. Αν πας με κανάτα, θα πρέπει όμως να τη σηκώσεις. Με βαρέλι, όλα θα τα δώσει ο Θεός. Εξαρτάται από μας πόση διάθεση έχουμε να σηκώσουμε το βάρος των συνεπειών της δικής του χάριτος. Και αυτό είναι πολύ πολύ αληθινό. Δυστυχώς πολλές φορές είμαστε χριστιανοί της ίσονος προσπάθειας, του λίγου αγώνα. Πάτε μου, δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, είμαι σε αυτή την εποχή, λέμε. Και εμείς οι ιερείς μεταφέρουμε τέτοιο πνεύμα. Όσο πιο πολύς πόθος υπάρχει, στηριγμένος σε ταπείνωση και εσωτερική συντριβή και μετάνοια, τόσο πιο πολύ χάρις έρχεται. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Άρα ο στόχος μας είναι η ταπείνωση, αυτή που θα μας φέρει στην καθαρότητα του βίου, αυτή που θα ανοίξει τις πόρτες της ζωής μου, τις πύλες για να μπορέσει να έρθει ο πλούτος της χάριτος του Θεού. Ήθελα με δύο λόγια πολύ σύντομα να μας ξανατονίσετε ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός της λατρευτικής ζωής και στη συνέχεια να μας πείτε πώς αλλοιώνεται αυτός ο στόχος και ο σκοπός μέσα από την καθημερινότητα όπως τη ζούμε, ενώ την εκκλησιαστική καθημερινότητα, και να μας κάνετε σε μια, θα έλεγα, αυστηρή εκκλησιαστική παρέμβαση στα της εκκοσμήκευσης. Καταρχάς δεν υπάρχει λόγος να είναι αυστηρή ή όχι, πρέπει να είναι αληθινή. Ακριβώς. Αυθεντική. Αυθεντική. Δηλαδή, όσο μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Σωστά. Η οποία πολλές φορές είναι επιοικέστατη και άλλες φορές είναι αυστηρή. Ο σκοπός της λατρείας, όπως τον περιγράψαμε, είναι να πάρουμε μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο μας, όχι φανταστική, αλλά πραγματική και βιωματική, και να μπορέσουμε να εισέλθουμε δι' αυτής στη σχέση κοινωνίας με τον Θεό.
με το πρόσωπο του Χριστού, τον οποίο και μεταλαμβάνουμε. Αυτό όλο, έτσι όπως ακούγεται, έχει μία, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, ετερότητα. Δείχνει δηλαδή ότι μιλάμε για κάτι άλλο, πέραν από τα λογικά, πέραν από τα κοινωνικά, πέραν από τα ψυχολογικά και τα ανθρώπινα. Είναι κάτι πνευματικό. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να μαζευτεί ο άνθρωπος μέσα και να μπορέσει να περάσει από αυτή την πύλη στον ευλογημένο αυτό χώρο της κοινωνίας με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός της Θείας Λατρείας. Κάθε τι που καταστρέφει αυτή την ετερότητα, αυτή την διαφορετικότητα, αυτό το άλλο, το ξένον που χρησιμοποιούμε στην λατρευτική γλώσσα, το μη σύνηθες δηλαδή, του κόσμου του Θεού, είναι, πρέπει να αποβληθεί. Αυτό είναι η κοσμικότητα. Η κοσμικότητα τι θέλει? Θέλει να κάνει την Βασιλεία του Θεού κόσμο ελαττωμάτων. Σαν τον κόσμο αυτόν, όχι όπως τον έφτιαξε ο Θεός καλό λίαν, αλλά όπως τον φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, διαποτισμένο από τον εγωισμό μας, από τη ματαιοδοξία μας, από τη μικρότητά μας. Αυτό ονομάζεται κοσμίκευση. Πώς μπορεί να φανεί αυτό το πράγμα? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα έξω από τη λατρεία. Η εορτή των Χριστουγέννων είναι φοβερή εορτή, μπροστά στην οποία πρέπει να βουρκώνουν τα μάτια μας, να μαλακώνει η ψυχή μας και να αναστέλλεται ο μέσα άνθρωπος. Έχει καταντήσει μια κοσμική γιορτή. Την καταντήσαμε με μόνο λαμπάκια, με δεντράκια, με κουραμπιέδες, με γρουνόπουλα, με δώρα, με τούρτες, με χορτασμένα στομάχια και τίποτε παραπάνω. Όλα αυτά θα μπορούσε να αποτελούσε μια υπογράμμιση μιας αλήθειας. Διότι και το καλό φαγητό είναι μέρος της παραδόσεως. Αυτή τη στιγμή η γραμμή είναι τόσο παχιά που εκάλυψε το περιεχόμενο του νοήματος. Αντίστοιχα και στη λατρεία. Είπαμε προηγουμένως για το γάμο, είπα δύο λέξεις για την βάπτιση, είπαμε για τη Θεία Λειτουργία. Τι φοβερό πράγμα που είναι να τα ζει κανείς έτσι όπως τα περιγράψαμε και τι επικίνδυνο που είναι να τελικά όλα αυτά να είναι κοινωνικά γεγονότα. Να είναι υποχρεώσεις έτσι για να δούμε ο ένας τον άλλον. Να κυριαρχούν οι φωτογραφίες, τα χρώματα, οι κοσμικές αμφιέσεις, οι φλιαρίες. Να πηγαίνουμε στο γάμο, να τον ονομάζουμε μυστήριο και τελικά να επικρατεί ο όρος και το χαρακτηριστικό της τελετής. Και αυτό το λέμε πολλές φορές και εμείς. Ας πούμε τα γραφεία, λέγονται γραφεία τελετών. Τα γραφεία κηδιών, βαπτίσεων, ξέρω εγώ τι άλλα κάνουν, τα ονομάζουν τελετές. Μα δεν είναι τελετές. Δεν υπάρχει τελετουργικό κομμάτι. Τελετές δεν είναι. Είναι μυστήρια της Εκκλησίας. Ή το να πάει κανείς σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο που ονομάζεται ναός, με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Μη συνήθι, δεν είναι όπως τα σπίτια μας, δεν είναι όπως τα μαγαζιά μας, δεν είναι όπως τα γήπεδα. Είναι κάτι που το βλέπεις και είναι ναός. Αυτό πρέπει να ξεχωρίζει. Η αγιογράφηση μέσα έχει μια ετερότητα και έναν άλλο κόσμο. Αν μπούμε λοιπόν σε μια σύγχρονη λογική μοντέρνας τέχνης, το χάσαμε αυτό. Αν μπούμε σε μια γλώσσα και διάλεκτο τέτοια η οποία καταστρέφει το μυστήριο, τότε χάνουμε την κοινωνία. Αυτό το πράγμα είναι που ονομάσαμε προηγουμένως εκοσμίκευση. Αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο να γίνει, είναι επικίνδυνο επειδή έχει ήδη συμβεί, να παραμείνει. Έτσι. Αν οι βαπτίσεις μας, ας ξεκινήσουμε από αυτά τα μυστήρια. Εμείς οι χριστιανοί που πάντα να πούμε το αυστηρό και σας είπα εγώ το αληθινό, δεν πρέπει να δεχθούμε αυτόν τον εκκοσμικευμένο χαρακτήρα. Έχω τελέσει γάμου στην Αθήνα χριστιανικό που απογοητεύτηκε η ψυχή μου. Είδα φυσιογνωμίες ανθρώπων που τους βλέπω στην εκκλησία και εξομολογούνται σε μένα αλλοιωμένες με κοσμικό τρόπο. Δεν τους ανεγνώριζα. Δεν υπήρχε λόγος να αλλάξουν τη φάτσα τους οι άνθρωποι. Την αμφίεσή τους. Τρελά πράγματα. Γιατί? Διότι λέει είναι γάμος. Πάντρεψα κοπέλα εξαιρετική η οποία εξομολογείται σε μένα. Και ήταν αλλιώτικη η φυσιογνωμία της. Μόνον για τη στιγμή του γάμου.
Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν έχω ούτε ένα επιχείρημα. Ψάχνει το μυαλό μου να βρει τον λόγο. Τι ωραία που είναι να πάει κανείς αρχοντικά στο γάμο. Με όλο τον πλούτο του ωραίου στολισμού, αλλά να επικρατεί ο στολισμός του καθαρού και ευλαβούς προσώπου. Πετούσαν το ρύζι σαν να ήταν να βγάζαν τα αποθυμένα τους οι χριστιανοί των μεγάλων γεροντάδων του Αγίου Όρους. Απογοητεύθηκα, Θεοφιλέστατε. Και οφείλω να το πω ότι αυτό δεν είναι εικόνα εκκλησίας. Αυτό είναι εικόνα εκκλησιαστικών ανθρώπων εν εκτροπή, που αδικούν τους εαυτούς τους και που στην ουσία σεβούν κατά το μυστήριο. Δεν καταλαβαίνουν το μυστήριο. Θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η εκπομπή, γιατί δείχνει την αδυναμία και το πάθος μας και την εκτροπή μας από την αλήθεια ως εκκλησιαστικού σώματος πλέον. Καλύτερα να γίνει ένας πολιτικός γάμος στο Δημαρχείο με τέτοιο τρόπο, παρά να γίνει ένας πολιτικός γάμος με θρησκευτικό τελετουργικό. Είναι σκληρός ο λόγος. Είναι σκληρός ο λόγος αν θέλουμε να χαϊδέψουμε τους ανθρώπους. Είναι ευλογημένη πόρτα αυτός ο λόγος αν θέλουμε να αναμορφωθούμε μέσα και να αναβαπτιστούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και φυσικά πολλά τέτοια θα μπορούσαμε να πούμε και για την Θεία Λειτουργία και ακόμη περισσότερα. Δυστυχώς ο χρόνος τρέχει και είναι περιορισμένος στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να επεκταθούμε περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, Σεβασμιότατε. Αλλά και μια και φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και μας έμεινε πολύ λίγος χρόνος, θα ήθελα, επανερχόμενος εις το βιβλίο το τελευταίο το οποίο έχετε κυκλοφορήσει με τίτλο «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός», μας είπατε ότι αναφέρονται περιστατικά που έχουν σχέση με τον πόνο, την αρρώστια, την θλίψη κλπ. Και εκεί κανείς μπορεί να, ενώ δεν φαίνεται αρχικά ο Θεός, να τον βρει, να τον συναντήσει. Εκεί κυρίως. Εκεί. Είναι σαν στη λατρεία. Ναι. Ακριβώς. Ήθελα να κάνω μία προέκταση αυτού και να πω το εξής. Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός δίνει μία προτροπή, θα έλεγα, εις τους πιστούς. Εν ειρήνη προέλθουμε. Αφού πήραμε τη χάρη του Θεού, ενωθήκαμε με τη χάρη του Θεού, κοινωνήσαμε με τον Θεό και αποκτήσαμε εσωτερική ειρήνη, αυτή την ειρήνη να τη μεταφέρουμε μαζί μας στο σπίτι μας, στις εργασίες μας, στις θλίψεις μας, στις αρρώστιες μας, σε όλες τις υποθέσεις που μας απασχολούν. Δεν ξέρω, δηλαδή σκεφτόμουν ότι είπετε προηγουμένως ότι αν γράφετε βιβλίο για την λατρεία της Εκκλησίας θα λέγατε «Εκεί που φαίνεται ο Θεός». Μήπως πρέπει να τον συναντήσουμε, να κοινωνήσουμε μαζί του πρώτα εκεί που φαίνεται για να μπορέσουμε να τον δούμε εκεί που δεν φαίνεται? Και τα δύο. Και ο Θεός υπάρχει. Είτε τον βλέπεις, στην ουσία δεν είναι φαίνεται ή δεν φαίνεται, είναι τον βλέπουμε ή δεν τον βλέπουμε. Σε αυτό που είπατε, όταν λέει ο ιερέας «εν ειρήνη προέλθουμε», ας φύγουμε τώρα με ειρήνη. Σε όλη τη Θεία Λειτουργία ζητάμε ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα χριστιανά τα τέλη ειρηνικά, όλα ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Ειρήνη πάση, στην ουσία είναι η άνωθεν ειρήνη, που γίνεται εσωτερική ειρήνη, όπως είπατε. Παίρνουμε λοιπόν την ειρήνη του Θεού ως απόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των ψυχών μας και με αυτήν φεύγουμε. Όταν λοιπόν μέσα στη λατρεία ζει κανείς την παρουσία και την κοινωνία του Θεού και φεύγει από τον ναό, τότε βλέπει και τον πόνο του και το θάνατο και τα προβλήματά του, ακόμη και την αμαρτία του, με πολύ μεγάλη διαφορά. Τα βλέπει όλα έτσι που μπορεί να αισθανθεί και εκεί την παρουσία του Θεού και την δύναμή του και τη χάρη του. Έτσι μου διευκρινίσατε κάτι το οποίο πάντοτε έτσι με απασχολούσε, το τι είναι μετάνοια. Εμείς νομίζουμε μετάνοια είναι να πάει κανείς στην εξομολόγηση και να πει, ξέρετε, έκανα αυτό ή έκανα εκείνο. Μου φαίνεται ότι με βάση αυτό που είπατε, ότι μετάνοια είναι να ζει συνεχώς κανείς
μέσα στη χάρη του Θεού. Και ακριβώς η λατρευτική ζωή μας βοηθά να ζούμε αυτή την κατάσταση που είναι μια συνεχή κίνηση προς τον Θεό. Και έτσι κανείς, εφόσον γνωρίζει τον Θεό, κοινωνεί με τον Θεό και ο Θεός είναι πανταχού παρόν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, θα τον συναντήσει, θα τον βιώνει καθημερινά. Ένα καταληκτικό λόγο για να κλείσουμε. Εύχομαι αυτό που είπατε εσείς να είναι η καθημερινή βίωση του λόγου και της χάρητος του Θεού, εμπειρία προσωπική του καθενός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, για όλα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή που είχαν να παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή. Και εύχομαι όλα αυτά τα οποία είπαμε να μιλήσουν βαθιά μέσα στις καρδιές μας και να είναι έτσι μια αφορμή για να ζήσουμε και να βιώσουμε μέσα από τη λατρευτική ζωή την κοινωνία αγάπης με τον Θεό.